κατάλαβες, φίλε μου. Να έχει πει καλοκαίρι, να τρέχουν όλες τις παραλίες, να κάνουμε μπάνιο και εμείς εδώ, στις επάλεξεις. Το αρνούμε. Δεν το αντέχω άλλο. Καλησπέρα σας. Κωνσταντίνος Καραγάνης, Cinefreak Show, επεισόδιο 32. Βεβαίως. Επί 32 εβδομάδες είμαστε εδώ. Πού? Στις επάλεξεις. Ποιες επάλεξεις? Τις κινηματογραφικές. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Όπως λοιπόν και να έχει, διάφορα σημαντικά γεγονότα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, με σημαντικότερο το ρεκόρ που έκανε το Jurassic World. Ωραίο ήτανε, μας άρεσε, αλλά όπως και να έχει, βγαίνουν κι άλλες ταινίες αυτή την εβδομάδα. Τι θα κάτσουμε, με σταυρωμένα χέρια? Δεν έχουμε πάρα πολλές. Γενικότερα, ο Ιούνιος έχει μια φτώχεια. Γενικά. Μη σας απασχολεί όμως αυτό, γιατί και αυτή την εβδομάδα έχουμε ταινίες για διάφορα γούστα. Θα καταλάβετε. Και ας ξεκινήσουμε. Πρώτη και καλύτερη, το Entourage. Και αν θυμάστε την τηλεοπτική σειρά, να ξέρετε ότι είναι βασισμένο πάνω σε αυτή. Ο Vincent, ο οποίος είναι ηθοποιός, αποφασίζει μαζί με όλη του εκεί την παρέα, τους παρατρεχάμενους, να συνεργαστούν με τον ατζέντη του Vincent, ο οποίος πλέον δεν είναι μόνο ατζέντης, είναι και επικεφαλής ενός κινηματογραφικού στούντιου, βεβαίως, για να κάνουν κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Vincent. Και αν θυμάστε, αν βέβαια μας έχετε παρακολουθήσει, που θα έπρεπε να μας παρακολουθείτε συνέχεια, τα προηγούμενα βραβεία, θα θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της απονομής των χρυσών σφαιρών στο κόκκινο χαλί, κάνανε και γύρισμα live για να το χρησιμοποιήσουν στην ταινία. Από σήμερα λοιπόν, στις αίθουσες. We'll be right back. Nobody leave. Except you. You could go. Vinny Chase. Ari Gold. I hear you got something for me. My first movie is Studiohead, and boom, I want you to star in it. Whatever I do next, I also want to direct. Ari. Does he even know how to direct? Επόμενη ταινία, το Spy. Jason Statham, Jude Law, Melissa McCarthy. Κομμωδία είναι. Αυτή είναι μία αναλήτρια της CIA. Από αυτούς τους αφανείς ήρωες που λύνουν όλα τα προβλήματα και τα εγκλήματα, από αυτούς. Όταν ένας συνεργάτης της, δηλαδή ο Jude Law, θα εξαφανιστεί, αυτή θα αφήσει το γραφείο και θα γίνει μυστική πράκτορας, βεβαίως, για να λύσει ένα μυστήριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία παγκόσμια καταστροφή. Αμέ! Raina Boyanov is about to sell a tactical nuclear weapon to a terrorist organization. I told you to send me in there. You can't. She knows the identity of all our agents. We need someone to find the bomb without being detected. I'll do it. Okay, thanks, lunch lady. You're going. Okay. Yeah, bring one of your cats as a sidekick. I don't have cats. Και θα αλλάξουμε ύφος, θα είμαστε πιο σοβαροί, γιατί η ταινία που ακολουθεί ίσως να είναι η ταινία που πρέπει να δείτε οπωσδήποτε αυτή την εβδομάδα. Και μιλάμε για το μικρό νησί. Τι συμβαίνει εκεί? Κατά τη διάρκεια του 1980 στη Νότια Ισπανία υφίσταται μια πολύ περίεργη κατάσταση από πολιτικής απόψεως. Αλλά η ταινία δεν ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με μια σειρά φόνων που έχουν σαν θύματα ανήλικα κορίτσια. Δύο αστυνομικοί με εντελώς διαφορετικά background και με εντελώς διαφορετικές απόψεις και θέσεις θα πρέπει να συνεργαστούν πριν να είναι πολύ αργά, ούτως ώστε και να μην συνεχιστούν οι φόνοι. Να θυμάστε ότι η ταινία έχει κερδίσει 10 βραβεία Γκόγια, δηλαδή τα ισπανικά Όσκαρ. Este sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Το ξέρω ότι έχετε όρεξη για ρομαντικές κομεντί. Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Να προβληματιστείς, δεν είναι σωστό. Σας έχω μία. Λέγεται The Rewrite. Στα ελληνικά, καθηγητής με το ζόρι. Βεβαίως. Παίζει ο Hugh Grant και η Μαρίζα το Μέι. Μη γελάς. Η Μαρίζα είναι ωραία. Λίγα τα λόγια σου. Ο Hugh Grant κάνει ένα σεναριογράφο του Hollywood, βεβαίως, ο οποίος κάποιος τον πείθει να πάει να διδάξει σεναριογραφία στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, εκεί θα ερωτευτεί μία μαμά η οποία συμμετέχει στο μάθημα. Είναι ρομαντική κομεντή, μωρέ.
You don't like Jane Austen? I'm just a little bit tired of female empowerment. You dismissed your class for a month. And that class bears a suspicious resemblance to a beauty pageant, not the men. Well, I'm glad you've thought it through. Έχω επίσης έναν καταπληκτικό τίτλο για τη συνέχεια. Καταπληκτικό. Η ταινία λέγεται Playing It Cool. Στα ελληνικά, σφυρίζοντας για τον έρωτα. Καταπληκτικό. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται, φίλε μου συνεφρίκ. Είναι ένας τύπος, ο οποίος τύπος δεν πιστεύει, ρε παιδί μου, στον έρωτα τώρα αυτός. Καταλαβες τι γίνεται. Ναι. Κάποια στιγμή ερωτεύεται. Αλλά αυτή που ερωτεύεται δεν τον θέλει, μωρέ. Και τότε ένας φίλος του τον παρακινεί να γράψει ένα βιβλίο για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Δεν είναι φοβερό. Πρωταγωνιστεί ο Chris Evans. Έβγαλε το λάτεξ του Captain America γιατί θέλει να βρει και καινούριο target group. Καημενούλης, μωρέ. Ρομαντική κομμετή. Δεύτερη για αυτή την εβδομάδα. I love you. 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 My response has been, I just don't see myself ever feeling the same way about you. But then I met this girl. Do you want to do a social experiment? Nice ass. You know what this suit's made out of? Boyfriend material. Sorry. Oh God, do this guy. No, he's my boyfriend. Τώρα αυτή την τελευταία θες να την πω. Αφού θα παίζει. Λύσαξες. Δεν θέλω να την πω. Γιατί. Έχεις λυσάξει να την πω, ε. Λύσα κακιά σε έχει πιάσει. Αυτό. Λύσα κακιά. Νέα ταινία του Νίκου Ζερβού. Θα σε ρωτήσω κάτι. Πώς και σου ήρθε να γίνεις ηθοποιός. Λάκα κάνεις. Πιστεύεις ότι μπορείς να το πας λίγο πιο αργά. Δεν μου βγαίνει. Δεν νομίζω. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Ωραία. Ένα μήνα για να κάνετε αυτό. Λύσα κακιά για δόξα, για λόξα, λύσα κακιά. Αχ, χτυπώ το κινητό μου. Ο Στίβεν, αυτά λοιπόν τα λίγα από εμάς για αυτή την εβδομάδα από το Cinefreak Show και τον Κωνσταντίνο Καραγάνη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, καλό σινεμά, να μπαίνετε στο cinefreak.gr για όλα τα κινηματογραφικά νέα της εβδομάδας, για πάρα πολύ ωραία αφιερώματα, να διαβάζετε τις κριτικές μας πριν πάτε στις αίθουσες, παρατήστε τα όλα, πηγαίνετε σινεμά, εντάξει καλοκαίρι είναι, μην πάτε σε κλειστά, εκτός αν έχουν air condition, σε θερινά, να πάτε μισό λεπτό. Ναι. Έλα βρε Στίβεν, αγόρι μου, τι κάνεις. Καλά. Τι, δεν έχουν βγει ακόμα υποψηφιότητες για τα Emmy. Α, τις ξέρεις. Πόσες πήρε το Cinefreak Show. 5! Και για τη συνολική μας προσφορά στην τηλεόραση. Αχ, μπράβο βρε Στίβεν. Όχι, να παρουσιάσω, δεν έρχομαι. Όχι, έχω το smoking καθαριστήριο. Ναι. Ναι. Αν αγαπείς πια, χιουμορίστα. Τέλεια, τέλεια. Θα τα πούμε. Έγινε. Έλα, γεια. Και κόκκινο χαλί. Και βραβεία πολλά. Ωραία.